Η αφορμή ήταν ο θάνατος της μητέρας μου και από εκεί και πέρα μία σειρά γεγονότων όπου όλες μου οι σχέσεις ήταν χάλια. Και έτσι ξεκίνησα διαβάζοντας καταρχήν το βιβλίο του Παραμχάνσα Γιογκανάντα «Η αυτοβιογραφία ενός γιόγκη». Έχεις παρακολουθήσει κάποια μαθήματα στην αρμονική ζωή? Είμαι στην αρμονική ζωή από το 1985. Και πόσα χρόνια παρακολουθείς κάποια μαθήματα ή δραστηριότητα? Καταρχήν ξεκίνησα με μαθήματα ασκήσεων γιόγκα. Μετά μπήκα στο σεμινάριο της αυτογνωσίας και σταδιακά παρακολούθησα όλα τα σεμινάρια που γίνονται στην αρμονική ζωή. Αν θα έχει μείνει ένα, δύο που δεν έχω παρακολουθήσει. Άρα κάνεις και καλοκαιρινά σεμινάρια. Κάνω και καλοκαιρινά σεμινάρια. Εφαρμόζεις κάποιες τεχνικές στο σπίτι από αυτές που έχετε μάθει? Ναι. Εφαρμόζω πολύ συχνά το Ho'oponopono. Εφαρμόζω σχεδόν κάθε μέρα την τεχνική του διαλογισμού και μια τεχνική αναπνευστική. Σε θέματα διατροφής, σας έχει επηρεάσει η αρμονική ζωή? Με έχει επηρεάσει πολύ η αρμονική ζωή και κυρίως με έχει επηρεάσει το σώμα μου, που μου δείχνει πια τι τροφές δεν θέλει. Κάνεις κάτι άλλο που σε βοηθάει, όπως διάβασμα, να ακούσεις CD, DVD ή κάτι άλλο? Έχω ακούσει πολλά CD και DVD και έχω διαβάσει πάρα πολλά βιβλία. Τώρα όμως διαβάζω λιγότερο. Για κάποιο λόγο διαβάζω λιγότερο και το σκέφτομαι περισσότερο αυτό που διαβάζω. Δεν θέλω να το διαβάζω βιαστικά. Άρα έχεις μπει σε μια διαδικασία απεξεργασίας τα Ναι. όσα δεν έχεις μάθει ουσιαστικά. Ναι, και θέλω αυτό που διαβάζω να το φέρνω μέσα στην καθημερινότητά μου. Όχι να είναι απλά μια ανάγνωση ενός βιβλίου. Δεν με ικανοποιεί αυτό. Άρα πάει πιο βαθιά από τη γνώση. Θέλω να είναι βίωμα. Θέλεις να είναι βίωμα. Θες να μοιραστείς μαζί μας τις αλλαγές που έχεις παρατηρήσει στον εαυτό σου? Ναι. Έχω αποκτήσει αρκετή αυτοεκτίμηση και έτσι δεν μου χρειάζεται να υποτιμήσω ή να υποβαθμίσω κάτι για να νιώσω καλύτερη, ανώτερη ή οτιδήποτε άλλο παρόμοιο. Έχω αποκτήσει αρκετή κατανόηση για τις αδυναμίες των ανθρώπων, αλλά και για τις δικές μου. Και έτσι δεν φοβάμαι να κάνω λάθη. Ειδικά αν αυτά τα λάθη μετά μπορούν να διορθώνονται. Σε σωματικό επίπεδο έχεις παρατηρήσει αλλαγές? Είμαι πιο ευαίσθητη στις τροφές. Στην ενέργειά σου κάποια διαφορά? Έχω αυξημένη ενέργεια. Και θέμα της ηρεμίας, πώς αντιμετωπίζεις τις δυσκολίες της ζωής σου και την αρνητικότητα των Ναι. ανθρώπων? Έχω περισσότερη ηρεμία. Έχω λιγότερο άγχος. Και αυτό με βοηθάει να έχω πιο καθαρή σκέψη. Και έτσι να οργανώνω την καθημερινότητά μου πιο αποτελεσματικά. Και να κάνω ό,τι κάνω με περισσότερη χαρά. Είναι σημαντικό για μένα ό,τι κάνω να το χαίρομαι. Αλλιώς δεν το κάνω καλά. Ας πάμε σε ένα άλλο θέμα, το θέμα του θανάτου. Ναι. Σε έχει απασχολήσει και αν σε έχει απασχολήσει, αν έχεις δει κάποια διαφορετική αντιμετώπιση σου στη ζωή σου? Δεν φοβάμαι το θάνατο. Αυτόν καθεαυτόν το θάνατο σαν μετάβαση από μια κατάσταση συνείδησης σε μια άλλη, το φοβάμαι. Θέλω όμως να είμαι υγιής. Δεν θέλω να είμαι άρρωστη. Γιατί θέλω να μπορώ να ανταποκρίνομαι στις καθημερινές μου υποχρεώσεις όσο μπορώ καλύτερα. Και δεν θέλω να λείπω από εκεί που με χρειάζονται. Άρα βλέπεις αλλαγές και στην οικογένειά σου και στις σχέσεις σου με τους ανθρώπους. Γενικά στις
Στις σχέσεις μου βλέπω πολύ μεγάλες αλλαγές, γιατί έχω άλλο τρόπο αντιμετώπισης. Δηλαδή, παράδειγμα, τους αρνητικούς ανθρώπους, πώς το αντιμετωπίζεις? Όσο μπορώ πιο ήρεμα. Όπως είπα πριν, έχω κατανόηση για τις αδυναμίες των ανθρώπων και για τις δικές μου φυσικά. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου υποχρεωμένο να είμαι τέλεια. Κάποτε ήθελα να είμαι τέλεια. Τώρα δέχομαι αυτό που είμαι, όπως είμαι. Υπάρχουν κάποιες αλήθειες ή σκέψεις που σε έχουν βοηθήσει περισσότερο? Ναι, με έχει βοηθήσει πάρα πολύ η σκέψη ότι εδώ, σε αυτή τη γη, είμαστε όλοι άγγελοι με ανθρώπινη μορφή. Τι θα πρότεινες στους άλλους για να νιώσουν καλύτερα στη ζωή τους? Πιστεύω ότι η αποστολή του κάθε ανθρώπου είναι να βελτιώνει τον εαυτό του κάθε μέρα. Και όχι συγκριτικά με κάποιον άλλον. Δηλαδή, εγώ προσωπικά θέλω κάθε μέρα να είμαι λίγο καλύτερη από την προηγούμενη μέρα. Όχι συγκριτικά με κάποιον άλλο. Αν σε ενδιαφέρει η εξέλιξή σου. Ναι. Θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο που νιώθεις ότι θες να μοιραστείς μαζί μας? Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην αρμονική ζωή και σε οτιδήποτε άλλο παρακολούθησα που με βοήθησε να είμαι αυτό που είμαι σήμερα.